Έχουμε μία τρίλια. Παίζουμε το ντόματζο χιτζά. Και μετά θα την κάνουμε. Την λιώνει απάνω πέρα. Οπότε μπορείτε να πάμε από εδώ. Θάνατος δεν υπάρχει έτσι αλλιώς. Πώς? Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει αιώνια. Λόγω παιδί στην αμαρτία, μπήκε στη μέση αμαρτία, είναι καταδικασμένο αυτό το σώμα να πεθάνει, να σκουλικιάσει. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Είναι αιώνια. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ή θα είναι αιώνια με το Θεό, ή θα είναι αιώνια απαχωρισμένο το Θεό. Και όχι μόνο, εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, θα δώσει λόγο στο Θεό. Το κάλεσμα του Θεού δεν είναι, αν δεν έρθεις μαζί μου, θα σου κάνω, θα σε ρίξω στην κόλαση. Ο Θεός δεν ρίχνει κανένα στην κόλαση. Ο καθένας αποφασίζει μοναχώς του που θα πάει, με το ελεύθερο θέλω που έχουμε. Το βίντεο αυτό μιλάει. Φοβάσαι το θάνατο? Εάν φοβούμαστε το θάνατο, σημαίνει δεν πιστεύουμε στο Θεό. Γιατί? Γιατί το θάνατο τον ενίκησε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, σκουλικιασμένο το Λάζαρο, τον ανάστησε. Θα πούνε πολλοί, ναι, αλλά και στις Ινδίες κάνουν αναστάσεις. Ο μόνος που τόλμησε και είπε εγώ είμαι οδός, η αλήθεια της ζωής, ο μόνος που ανάστησε σκουλικιασμένο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος που τόλμησε και είπε εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που νίκησε το θάνατο. Εάν είμαστε πραγματικά χριστιανοί, εάν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, θα πρέπει τότε να πιστέψουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού που είπε πάνω στο σταυρό στο ληστή. Σήμερα θα είσαι με τιμή στον παράδεισο. Και ο παράδεισος, όχι εδώ που θέλω να τον κάνω μερική τον παράδεισο, εδώ είναι κόλαση. Και πρέπει να φύγουμε το συντομότερο όσο μπορούμε. Δεν εννοώ να πεθάνουμε, να κόψουμε το εισιτήριο ώστε όταν μια μέρα φύγουμε από εδώ πέρα να πούμε στον παράδεισο. Το εισιτήριο είναι να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό να μας συγχωρέσει, να φτιάξουμε τη σχέση μας με το Θεό δια του Ιησού Χριστού, να είμαστε έτοιμοι. Ανά πάσα στιγμή και έρθει το κάλεσμα, τι θα πούμε του Θεού? Δεν μου, άσε με ακόμα λίγο να ζήσω. Τώρα που έχω να ετοιμάσω μερικά σόλα, τώρα που βγήκα πάνω στην καριέρα μου, τώρα
Έρχεται το κάλεσμα, δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα είμαστε έτοιμοι ότι περιμένουμε το θάνατο. Όχι. Ίσα-ίσα που όποιος φοβάται το θάνατο, είναι που η συνέχεια είναι στο άγχος. Τι θα γίνει, να μην αρρωστήσω. Μόλις αρρωστήσει κάτι, πονάμε κάπου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε, όχι, μήπως έχω καρκίνο, μήπως πεθάνω, μήπως και τι θα γίνει τα παιδιά μου, και τι θα γίνει η δουλειά μου, και τι θα γίνει η γυναίκα μου, και τι θα γίνει το ένα, και πού θα πάνε όλα αυτά που δούλευα τόσα χρόνια. Φόβος, φόβος. Η τέλεια αγάπη εκδιώκει κάθε φόβο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν κάποιος εμπιστεύεται τον Θεό, δεν φοβάται τίποτα. Ούτε θάνατο, ούτε τι θα γίνει, τίποτα. Είναι εμπιστευμένο στον Θεό. Εξάλλου δεν πλαστήκαμε εδώ πέρα για να είμαστε εδώ αιώνια στη γη. Τα βλέπουμε καθημερινά χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα και θα γίνουν και χειρότερα. Κάτι άλλο είναι. Το κάτι άλλο είναι ο Ιωάννης που το λέει 2000 χρόνια πριν για αυτές τις μέρες το τι θα γίνει, λέει για όποιον ενδιαφέρεται να ανοίξει μια κοινή διαθήκη να δει τι θα γίνει. Από εκεί έχει όμορφα νέα. Τώρα είναι όλα μαύρα και σπέρνουν το φόβο. Είναι όπως αυτό που είπαμε, όποιος δεχτεί το θάνατο και μόλις του ήρθαν αρρώστιες ή χειρότερα. Το ίδιο, όποιος δεχτεί το φόβο, χειρότερα είναι. Κοντά στο Θεό δεν υπάρχει φόβος. Ούτε με την παγκοσμιοποίηση, ούτε με το 666, ούτε με το χάραγμα, ούτε τι θα φάμε, ούτε τι θα πιούμε. Ο Θεός μας φροντίζει. Γι' αυτό λέει δεν βλέπετε τα πουλιά. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθήκες έχουν. Και τα φροντίζει. Πόσο μάλλον εσάς. Αλλά θέλει όμως πίστη, εμπιστοσύνη. Τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Και δεν φοβάμαστε ούτε το θάνατο, τίποτα. Γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, όποιος τον θέσει Κύριο, δεν φοβάται. Ο πιστεύος σε μένα και αν ποθάνει θέλει ζήσει. Και αν είναι σκουλιασμένο τον έβγαλε τον Λάζαρο, μας δίνει το παράδειγμα, στα χέρια του είναι η ζωή. Άρα το μήνυμα είναι μη φοβάσαι το θάνατο, μη φοβάσαι τίποτα, μη φοβάσαι το διάβολο, μη φοβάσαι τους δαίμονες, τίποτα. Ο φόβος, ο καλός φόβος της πίστης και του σεβασμού να είναι στην καρδιά μας, του Θεού μέσα στην καρδιά μας, όχι να φοβόμαστε το Θεό, αλλά να απέχουμε από κάθε αδικία. Και όπως θέλουμε οι άλλοι να μας συμπεριφέρονται σε εμάς, εμείς πρώτα να συμπεριφερόμαστε, να αγαπάμε το πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Με σοφία και με διάκριση. Δεν είναι να βγούμε έξω και να λέμε, έλα, σε αγαπάω, σε αγαπάω, σε αγαπάω. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Αλλά όμως μέσα στην καρδιά μας να είναι καθαρή και ειλικρινή ενώπιον του Θεού και στη σχέση με τον ανθρώπο. Και αυτή είναι πνευματική υγεία. Έλα, μωρέ, τι ψάχνεις τώρα, την υγεία μας να έχουμε καλά να περνάμε. Ποιος έχει την υγεία του και ποιος περνάει καλά. Δείξτε μου ένα. Και αν έχει κάποιος την υγεία του, δεν θα περνάει καλά. Και αν κάποιος περνάει καλά, επειδή έχει λεφτά, δεν θα έχει την υγεία του. Και πάει λέγοντας. Αλλά το έχουμε βρει. Έλα, μωρέ, καλά την υγεία μας να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, πού την υγεία. Υγεία δεν είναι στο σώμα. Και αν κάποιος έχει υγεία στο σώμα, κάποια στιγμή πεθαίνει. Τι θα γίνει από εκεί πέρα. Η υγεία είναι μέσα στην ψυχή. Να είναι ο άνθρωπος υγιής μέσα στην ψυχή του. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής μέσα στην ψυχή του, δεν τον νοιάζει για την υγεία έξω τι γίνεται. Γιατί έχει ειρήνη, έχει χαρά, έχει την πίστη του στο Θεό και όλα πάνε καλά. Οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα.